Ιδιαίτερη τιμή και ευγνωμοσύνη αποδίδεται στους δύο πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, Πέτρο και Παύλο. Είναι τα πρόσωπα εκείνα που συνέβαλαν ανυπολόγιστα στο έργο της διάδοσης της χριστιανικής πίστεως και της εδραίωσης της Εκκλησίας μας. Είναι εκείνοι που μαζί με τους υπόλοιπους Αποστόλους επέλεξε ο Χριστός για να γίνουν ο πυρήνας, αλλά και οι συνεχιστές του πολιτευτικού του έργου. Έφεραν εις πέρα στην Αποστολή τους, με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, φωτίζοντας την ανθρωπότητα, ανατρέποντας το κατεστημένο και ανοίγοντας τη μετά Χριστόν εποχή. Η χοροδία θα αποδώσει το απολυτίκιο των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ή των Αποστόλων Πρωτόθρονη σε ήχο τέταρτο, το ιδιόμυλο του 20ου ψαλμού της εορτής σε ήχο δεύτερο και το δοξαστικό των ένων της εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, υπάνσαντος των Αποστόλων σε ήχο πλάγιο του δευτέρου. For
δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού εορτάζεται στις 6 Αυγούστου. Ο Κύριος, κάποιες εβδομάδες πριν από το πάθος και την Ανάστασή Του, αποκαλύπτει στους μαθητές τη δόξα της θεότητός Του στο όρο Σταυρών, ενισχύοντας και στερεώνοντας την πίστη τους προς Αυτόν. Ο Υιός του Θεού, εκούσια και όχι από αδυναμία, αλλά από αγάπη για το πλάσμα Του, κατέβηκε στη γη για να το ελευθερώσει από την αμαρτία. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Αυτό ακούεται. Ευθύς αμέσως ακολουθούν τα ιδιόμελα του εσπερινού της μεταμορφώσεως πρώτου σταυρού σου και ισόρρωσης υψηλών σε ήχο τέταρτο. Και προφήτων
Lord.